Αν κάποιος αξιολογούσε τα πικρά διδάγματα της πανδημίας, ποια θα έπρεπε να είναι η μοναδική επιβεβλημένη λύση σε σχέση με το δημόσιο σύστημα υγείας? Θα ήταν η χωρίς άλλες καθυστερήσεις ενίσχυσή του, η πλήρης στελέχωση των μονάδων υγείας όλων των βαθμίδων. Πράγμα που προϋποθέτει βέβαια ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, όχι μπόνους κοροϊδία, γενναία αύξηση της χρηματοδότησης της υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για να μιλάμε δε για το δημόσιο σύστημα υγείας των επόμενων δεκαετιών, τότε θα ήταν επιβεβλημένη η κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στην υγεία, η ανάπτυξη ενός αποκλειστικά κρατικού συστήματος υγείας που θα είχε ως κριτήριο την πλήρη και απολύτως δωρεάν πρόληψη, περίθαλψη, αποκατάσταση της υγείας του λαού. Αυτό βέβαια προϋποθέτει και ένα κοινωνικό σύστημα που έχει στο επίκεντρο τις συνεχώς διευρυνόμενες σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και όχι τα συνεχώς διευρυνόμενα καπιταλιστικά κέρδη. Τι είναι αυτό που αντίθετα κάνει η κυβέρνηση και με αυτό το νομοσχέδιο, ολοκληρώνοντας μια στρατηγική που χρόνια τώρα υλοποιείται στο δημόσιο σύστημα υγείας με τα γνωστά και τραγικά αποτελέσματα? Κάνει ακριβώς το αντίθετο. Από αυτό που θα επέβαλε τόσο η πικρή εμπειρία της πανδημίας στη χώρα μας, αλλά και σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο. Αυτό που τελικά θα επέβαλε η κοινή λογική, αν στο επίκεντρο βρίσκονταν η ανάγκη κάλυψης των διευρυμένων αναγκών υψηλού επίπεδου παροχής υγείας, όπως το επιτρέπει σήμερα το επίπεδο της τεχνολογικής ανάπτυξης. Υποβαθμίζει περαιτέρω το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών δημόσιας υγείας, βάζοντας ως κριτήριο για την πρόσβαση το μέγεθος του πορτοφολιού και τελικά στέλνοντας μαζικά πελατεία προς τους ιδιώτες επιχειρηματίες της υγείας. Δηλαδή, επιβραβεύονται αυτοί που κερδοσκόπησαν άγρια κατά τη διάρκεια της πανδημίας, επενδύοντας την ανάγκη για πρόσβαση σε κάθε άλλη θεραπεία που είχατε ουσιαστικά αποκλείσει από τα δημόσια νοσοκομεία. Αντί να επιβραβεύονται οι ήρωες γιατροί και νοσηλευτές που με αυταπάρνηση έδωσαν τη μάχη να σώσουν όσο δυνατόν περισσότερες ανθρώπινες ζωές, αυτοί που κράτησαν όρθια τα δημόσια νοσοκομεία μη λογαριάζοντας προσωπικό κόστος, σπρώχνεται και αυτούς στον ανταγωνισμό του ιδιωτικού τομέα. Αντί να τους δώσετε αυτά που τους αναγνωρίζουν οι δικαστικές αποφάσεις των ανώτερων δικαστηρίων της χώρας, που σε άλλες περιπτώσεις τις κρατάτε για Ευαγγέλιο, τους στέλνετε με κινησμό να αναζητούν συμπλήρωμα στα κουτσουρεμένα εισοδήματά τους στις τσέπες των ασθενών τους. Βέβαια, αυτή την αθλειότητα σας την επέστρεψαν με την ομοβροντία των αποφάσεών τους οι νοσοκομιακοί γιατροί, όλες ανεξαιρέτως οι ιατρικές ενώσεις, το έκαναν καθαρό και με τη χτεσινή μαζική μαχητική τους συγκέντρωση. Και αυτό δυσκολεύεστε βέβαια να το χωνέψετε, γι' αυτό καταφεύγετε στις γνωστές αθλειότητες για συνδικαλιστικές μειοψηφίες που καταρρύπτονται, αν όχι γελιοποιούνται από την ίδια την πραγματικότητα. Αυτόν λοιπόν τον ομό εκβιασμό με τον οποίο θησάβρισε μέσα στον πόλεμο της πανδημίας ο ιδιωτικός τομέας, έρχεστε να παρουσιάσετε ως λύση και στις συνθήκες μόνιμου πολέμου στις οποίες βρίσκονται τα δημόσια νοσοκομεία. Αν έχεις να πληρώσεις, θα χειρουργηθείς κατά προτεραιότητα. Αν δεν έχεις, πάρε σειρά στις λίστες και ζήσε μάη μου. Και αυτό το χυδαίο εκβιασμό τον ονομάζεται «δίνουμε επιλογές». Ξέρετε, τέτοιου είδους επιλογές, ψευδεπίγραφες, αντιμετωπίζουν ήδη χιλιάδες ασθενείς σε όλη τη χώρα, πολύ περισσότερα στα περιφερειακά νοσοκομεία και δύο αυτά των νησιωτικών περιοχών. Αυτές που ονομάζεται άγονες όταν πρόκειται για προσλήψεις, λες και το έχει μοίρα τους να είναι καταδικασμένα σε μόνιμη ανομβρία, αλλά αποδεικνύονται αντίθετα πολύ γόνιμες όταν αφορά τα ιδιωτικά συμφέροντα στην υγεία. Γιατί εκεί αυτού του είδους οι ελεύθερες επιλογές ξεκινούν πολύ πριν φτάσει στα χειρουργεία. Ξεκινάνε από τις απλές ακόμα διαγνωστικές εξετάσεις. Θα φέρω ένα παράδειγμα από το Βοστάνιο Νοσοκομείο Μυτιλίνης που επισκεφτήκατε πρόσφατα, κυρία Υπουργέ. Εκεί η μαγνητική τομογραφία στο νοσοκομείο γίνεται μόνο σε νοσηλευόμενους και όχι σε εξωτερικούς ασθενείς.
Την ίδια στιγμή οι ασθενείς έχουν μια τέτοια ελεύθερη επιλογή να κάνουν ουρά στα ιδιωτικά ακτινοδιαγνωστικά του νησιού, που κάνουν χρυσές δουλειές πάνω σε αυτό το κενό που αφήνει το δημόσιο σύστημα υγείας, κενό που συνεχώς διευρύνεται, όπως με την απαράδεκτη απόφαση για διακοπή της 24ωρης και 7 ημέρες λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Μυτιλίνης, αφού πρώτα φροντίσατε όλοι σας και οι προηγούμενες κυβερνήσεις να το αποψηλώσετε εντελώς από γιατρούς. Αντίστοιχα, για τις μαστογραφίες η αναμονή στο νοσοκομείο φτάνει τουλάχιστον τους 3 μήνες. Τι και αν το προσωπικό αναγκάζεται να δουλέψει μέχρι και τριπλή βάρδια για να καλυφθούν οι ανάγκες των ασθενών, με τα οφειλόμενα ρεπό μόνο σε αυτό το τμήμα μέχρι ένα μήνα πριν περίπου να φτάνουν τα 230. Αυτό το τμήμα, κυρία Υπουργέ, το βρήκατε υποστελεχωμένο, υπερστελεχωμένο, έτσι απαντήσατε στο Σύλλογο των Εργαζομένων, σε σχέση με τα υπόλοιπα πάντα σε όλη την Ελλάδα. Ενδεχομένως, αν αυτή είναι η σύγκριση. Αν, για παράδειγμα, το συγκρίνατε με το νοσοκομείο της Λίμνου, όπου οι γιατροί γράφουν κάθε μήνα νέα ατομικά ρεκόρ συνεχόμενων εφημεριών και αυτές κακοπληρωμένες ή απλήρωτες στην ουσία με βάση και τη φορολογία τους, και τώρα βέβαια έχουν αρχίσει αυτό το διαγωνισμό να τον κάνουν και με τα γύρω νησιά. Αυτές οι απαράδεκτες συνθήκες εργασίες, και μάλιστα με εξευτελιστικούς μισθούς, είναι που λειτουργούν αποτρεπτικά για την κάλυψη των περιβόητων άγωνων θέσεων, που και η προκήρυξή τους βέβαια γίνεται με το σταγονόμετρο, και αντί να αντιμετωπιστεί αυτό, πλασάρεται μια άλλη πρωτοποριακή επιλογή. Τους μερικής απασχόλησης γιατρούς, λες και οι ανάγκες περίθαλψης των ασθενών μπορεί να είναι και αυτοί μερικοί, part-time, 3-4 ώρα τη βδομάδα. Με μερική απασχόληση, αλήθεια, θα στελεχωθεί και η ψυχιατρική μονάδα που, ξέρετε, πέρα από το προπολεμικό κτίριο που έχει θάψει στα θεμέλια του πολλές κυβερνητικές υποσχέσεις για την κατάσταση ή την επισκευή του, ψάχνουν και τους ψυχιάτρους με το κιάλι. Ποια θα είναι λοιπόν η επιλογή των ασθενών για τον υπόλοιπο χρόνο? Και σε αυτό υπάρχει συσσωρευμένη εμπειρία. Όταν απαραίτητες ειδικότητες γιατρών έρχονται εν είδη περιφερόμενου μάγου για λίγες μόνο μέρες το μήνα από την Αθήνα ή καλύπτουν τρύπες από νησί σε νησί. Τις υπόλοιπες μέρες η επιλογή είναι κάντε το σταυρό σας, ακόμα κι αν μιλάμε για καρδιολογικά περιστατικά, όπου η καθυστέρηση ακόμα και λίγων ωρών, αν όχι λεπτών, μπορεί να αποβεί μοιραία. Τέτοιου είδους επιλογές, λοιπόν, δεν είναι πρώτη φορά που πλασάρονται στο λαό. Πολύ περισσότερο στους ίδιους τους εργαζόμενους στο δημόσιο σύστημα υγείας, που χόρτασαν από τέτοιου είδους διαχρονικές κυβερνητικές βελτιώσεις του ΕΣΥ, που απ' τη μια ξύλωναν το πουλόβερ της μονιμότητας των εργασιακών δικαιωμάτων και απ' την άλλη άνοιγαν όλο και μεγαλύτερα πεδία εμπορευματοποίησης των παροχών υγείας, στο όνομα πάντα της περιβόητης αρμονικής συνύπαρξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αυτοί που αναμασάνε με πανομοιότυπα αφηγήματα τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, είτε βρίσκονται στις κυβερνητικές καρέκλες, είτε ετοιμάζονται για αυτές. Γι' αυτό λοιπόν μονόδρομος για το λαό είναι να κυρώσει με την πάλη του όχι μόνο αυτό το νόμο έκτρωμα που βάζει την οριστική ταφόπλακα στο καθολικό δικαίωμα της δημόσιας και δωρεάν υγείας, αλλά με αυτή να στοχεύει και στην ολοκληρωτική κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στην υγεία αυτού του μολυσματικού ιού που διαχρονικά την απειλεί. Ευχαριστώ πολύ.